ακύρωση των δύο αυτών μνημονίων. Δεν είναι μόνο όμως αυτή η πλευρά. Την ίδια θέση έχει και η Αίγυπτος, την ίδια θέση έχει και η Σαουδική Αραβία, την ίδια θέση έχει και το Μαρόκο, την ίδια θέση έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την ίδια θέση έχει και η Κύπρος, την ίδια θέση έχει και το Ισραήλ, την ίδια θέση έχει και η Γαλλία, την ίδια θέση έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια θέση έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εκφράστηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς γιατί θέλω δεν να πω και το εξής, για να είμαστε ξεκάθαροι. Θα σας απαντήσω ευθέως και ειλικρινά. Οι διεργασίες για αυτή τη διάσκεψη έχουν ξεκινήσει περίπου 5 χρόνια πίσω. Υπήρχε συνάντηση στο Παρίσι, υπήρχε προηγούμενη συνάντηση στο Αμπουντάμπι, μιλάω για χρόνια πίσω. Η Ελλάδα είχε κάνει την επιλογή τότε ότι δεν επιθυμεί να μετέχει σε πρωτοβουλίες που οργανώνουν άλλοι. Επιθυμούσε, κατά την άποψη της τότε κυβέρνησης, να δημιουργεί δικές της πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα δεν είχε συμμετάσχει επίσης και στις πρωτοβουλίες για τη Συρία, όπως καλά ξέρετε. Όταν λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση ξεκίνησε την προσπάθεια συμμετοχής, ήταν αργά, κατά την άποψή μου λάθος, αλλά η γερμανική πλευρά δεν δέχθηκε την καθυστερημένη συμμετοχή μας παρά τις προσπάθειες που έγιναν και από μένα και από την Πρωθυπουργό και συνολικά νομίζω από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, όταν καταλάβαμε τι σημαίνει η μη συμμετοχή μας στα τεκτενόμενα στη Λιβύη. Η παρούσα κυβέρνηση το κατάλαβε καθαρά. Προσπάθησε από τον Ιούλιο να πετύχει τη συμμετοχή της. Νομίζω ότι η Γερμανία έκανε λάθος, δεν μας δέχτηκε, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε μετά το Βερολίνο. Αυτό που έχει σημασία τώρα και θα μου επιτρέψετε να σου το πω.